Λοιπόν, λίγους μήνες, ένα μήνα και περίπου 10 μέρες για το νέο δημοτικό σχήμα. Εμείς εδώ είμαστε και όπως καταλαβαίνετε καταγράφουμε απόψεις, προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τις τάσεις και τις διαχωριστικές γραμμές εάν υπάρξουν. Με το ζητούμενο βεβαίως, το μεγάλο διακύβευμα είναι η συνένεση στα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις του νησιού. Εκτός βεβαίως από τα μεγάλα, τα γνωστά που μπορεί να είναι τα απορρίμματα, η ίδρυυση, ένας πονοκέφαλος είναι και τα αναπητήρητα παραγωγικά ζώα και ένα στίχημα που έχει βάλει η Δημοτική Αρχή να το αντιμετωπίσει. Θα μιλήσουμε βεβαίως και θα κάνουμε αυτές τους κύκλους συζητήσεων με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μας θυμάμαι την παρουσία του αυτή τη στιγμή ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος βεβαίως, ο κύριος Γλυγόρης, ο οποίος είναι εδώ καλεσμένος. Ελπίζω να μην είπα τίποτα λάθος, κύριε Γλυγόρη. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλησπέρα στα βράδυ σας. Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Όσον αφορά το θεσμικό μου ρόλο, ναι, είμαι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα λοιπά, όπως αναφέρατε και λίγο πριν που είπατε, είναι ζητήματα τα οποία τρέχουν, είναι της καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι θα επιληθούν όλα μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια με δημοκρατικές διαδικασίες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε αυτό το οποίο έχει υποθεί ότι δείχνει βούληση η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Μάλιστα, ψηφίσατε και την συγκρότηση μιας επιτροπής. Είστε μέλος και της Επιτροπής για τα αναπητήρητα παραγωγικά ζώα. Διότι, ξέρετε, φιλοξενούσα προχθές εδώ τον κύριο Σολδάτο, μου είπε για παράδειγμα ότι θα χρειαστεί ίσως νομοθετική παρέμβαση, όπως έχω πει. Χθες είχαμε πάλι εκλεκτό καλεσμένο τον κύριο Κατοπόδη, είπε ότι υπάρχει μια συνεργασία και αποφασιστικότητα για να λυθεί το θέμα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε Γλυγόρη? Το ξέρετε καλύτερα από μένα το ζήτημα αυτό, γιατί το βιώνετε σχεδόν καθημερινά. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η βούληση πάντα υπήρχε. Γιατί το θέμα των αναπητήρητων ζώων δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο. Είναι περίπου 10 χρόνια που το ταλανίζει το νομό μας. Και όχι μόνο το νομό, γενικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται. Σωστά. Αγριογούρουνα, μοσχάρια, κατσίκια, αγριοκάτσικα, τα πάντα είναι ανεξέλεγκτα πλέον. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο το ότι πλέον έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Δηλαδή το θέμα των αναπητήρητων, επειδή έχει ψηθεί τόσο πολύ, είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, δεν μας παίρνει να λιγορίσουμε. Φυσικά ποτέ δεν έπρεπε να λιγορίσει, που το λιγορίσε κανείς. Mm-hmm. Υπήρξαν ενέργειες και δράσεις. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ καυτό και τόσο πολύ δύσκολο να λυθεί, που αν δεν πάμε συντονισμένα και οργανωμένα, χωρίς κομματικές κορώνες και γραμμές, δεν πρόκειται να λυθεί. Εδώ χρειάζεται μια συνένεση. Όσον ναι. αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως για το ότι ψήφισα για την Επιτροπή των Αναπητήρητων, δεν είναι ακριβώς έτσι. Α. Και έρχεται να δέσει ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι χρειάζεται συνένεση. Αυτοπροτάθηκα για να πάρω μέρος στην Επιτροπή των Αναπητήρητων, γιατί ήταν ένα θέμα τόσο καυτό που, όπως καταλαβαίνετε, πιθανόν να έχει και πολιτικό κόστος ναι. σε όποιον ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Όμως, αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και τα δούμε. Ποιο είναι το καλό? Δεν χωράει ούτε το πολιτικό κόστος, ούτε η ολιγορία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν το δυνατότερο καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο για το νησί μας? Σαφώς, από ό,τι ξέρω, γιατί είμαι σε συνεννόηση και με τον κύριο Ζουλιδάκη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της Επιτροπής, το τακτικό μέρος δηλαδή. Εγώ είμαι αναπληρωματικός. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Κάποιες ενέργειες ή κάποιες δράσεις που ουσιαστικά είναι πάνω στην πεπατημένη τη προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή, μάλιστα. από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρύθμιση νομοθετική, δεν υπάρχει βούληση από το κράτος, θα πρέπει καλύτερο ο Δήμος τώρα να το δει, να το λύσει μόνος του. Ναι. Ναι, πείτε μου. Όχι, θέλω να πω, υπάρχει μία αίσθηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι ο ιδιοκτήτης των μοσαριών πρόκειται να μαζέψει, να το πω πάρα πολύ απλά, κάποια και μετά να μπούμε σε μία δράση. Γιατί από όσο γνωρίζω και να το μάθει και ο κόσμος, πολλά από αυτά είναι και χωρίς ενότιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν αναπαραχθεί και κυκλοφορούν ελεύθερα και είναι και άγρια. Δεν μπορούμε να τα εντοπίσεις εύκολα, δηλαδή, και να τα ακινητοποιήσεις. Αν κάτι λέω λάθος, να με διορθώσετε, παρακαλώ. Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Αλλά κοιτάξτε, το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνει η κοινωνία, η οργανωμένη κοινωνία, η πολιτεία μας, έπρεπε να βγάλει ένα νόμο, τέλος πάντων, να ορίζει, να νομοθετήσει. Και να το δει ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μονοτοπικό, δεν ταλανίζει μόνο τις τοπικές κοινωνίες, αλλά ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει πρόβλημα η γεωργική παραγωγή, η τοπική οικονομία έχει μεγάλο πρόβλημα, παραγωγή έχουν καταστραφεί πραγματικά, άρα θα πρέπει να το δει λοιπόν, να το δούμε κεντρικά. Εάν δεν υπάρχει βούληση από την κεντρική πολιτική σκηνή, πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα
θα είναι περίπου σαν μερεμέτια, δηλαδή, ας το πούμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε σε καμιά περίπτωση ότι δυστυχώς πρόλαβε την τροπολογία του νόμου οι εκλογές με τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Τσιρόνη. Ναι. Ο οποίος είχε συμφωνήσει στην αναστοποίηση των ζώων. Όπως καταλαβαίνετε, τη μεταφορά και τον εγκλωβισμό κάπου των ζώων τον κάνει πολύ πολύ ευκολότερο. Εδώ, επειδή εγώ ζω στην Ορεινή Λευκάδα και βλέπω το πρόβλημα, ξέρετε, έχει εξουθεί πάρα πολύ. Κυκλοφορούν μέσα στον δρόμο, είναι άγρια, έχει ταύρους μέσα στο κοπάδι, που είναι δύσκολο να το προσεγγίσεις. Και μάλιστα και ο κύριος, ο οποίος έχει τα ζώα, τραυματίστηκε από ένα ταύρο. Πως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, σαν νομός, σαν δήμος, σαν δημοτική αρχή, σαν επιτροπές, είμαστε μόνοι μας. Λειτουργούμε στη βάση που είχε δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Έχει βγει ένα κονδύλιο στα όρια της ανάθεσης στα 24.000 ευρώ. Θα πρέπει να βρεθεί ένας που γνωρίζει από ζώα, από άγρια ζώα, από μεγάλα ζώα, να αναλάβει την επιχείρηση όλη της σύλληψης. Σε αυτή τη βάση κινείται τώρα. Τώρα, με όλο αυτό που λέτε όμως τώρα, κύριε Γλυγόρη, θυμάμαι ότι κάθε εβδομάδα βγαίνει και μία πρόσκληση ενδιαφέροντος και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, λέγοντας ότι ακολουθούμε την πεπατημένη, προφανώς δεν θα υπάρχει κάποιος που θα μπορέσει να ανταποκριθεί από τη στιγμή που δεν ανταποκρίνεται σε 12, 12 ή 13 ήταν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Ήταν πάρα πολλές. Ήταν 10. Συγγνώμη. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ίσως το θέμα να ήταν οικονομικό. Δεν το γνωρίζω πραγματικά γιατί δεν υπήρχε το ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι για αρχή, για την έναρξη του έργου, δεν μπορεί να ξεφύγει πάνω από τα 14 χιλιάρικα που είναι το όριο της ανάθεσης. Από εκεί και πέρα, εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που άκουσα και συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν συμφώνησε, είναι το ότι αν χρειαστεί και επιπλέον κονδύλια για τη λύση του προβλήματος, σαφώς και όλο, θα πιστεύω ότι όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσουμε την αύξηση των κονδυλίων για να ολοκληρωθεί το έργο. Κύριε Κουνιάκη, κοιτάξτε να δείτε, εάν το θέμα δεν το δει ο ίδιος, αυτός που έχει τα μοσχάρια, εάν δεν θέλει να συνεργαστεί, αν δεν θελήσει και να δώσει και αυτός τη βοήθειά του, πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί οριστικά. Μάλιστα. Εάν δεν συνενέσει και στην τελική, αν δεν βάλει πλάτη που λέμε, πώς θα λυθεί το πρόβλημα πραγματικά. Ξέρω, γνωρίζω, μαθαίνω εγώ από πηγές, από κόσμο, από πληγέντες εδώ της περιοχής, ότι τον έχουν δει με ένα σφύριγμα να μαζεύει τα μοσχάρια. Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθει σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή και να δώσουμε μια λύση. Μάλιστα. Έχω εδώ, επειδή ξέρετε, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα μηνύματα και τα καταγράφουμε όλα αυτά με ενδιαφέρον, γιατί είναι κλειδί, όπως λέτε, η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη. Γιατί εμείς, μας είπε χθες ο κ. Κοντοπόδος, ότι θα μπουν παγίδες για να μαζευτούν και περίπου υπάρχει μια εκτίμηση ότι είναι 150 τα άγρια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι παραπάνω. Και στο ρεπορτάζ. Στα 250 περίπου. Περίπου. Στα 250. Στα 250, μάλιστα. Τα οποία είναι και άγρια και μάλιστα πολλές φορές δεν μπορεί να τα πλησιάσεις και εύκολα. Μου λένε τώρα εδώ οι φίλοι ακροατές, τι έχει συμβεί σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, πώς έχει αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα και δεν μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε εκεί έτσι την πεπατημένη, γιατί εύλογα να ρωτιούνται, δηλαδή εξαρτάται το πρόβλημα από έναν βοσκό. Αν θέλει, για παράδειγμα, να μαζέψει τα ανεπιτήρητα και θα υποφέρει η Ορεινή Λευκάδα και θα καταστρέφονται περιουσίες. Ακριβώς όπως το είπατε. Εξαρτάται μόνο από το άτομο το οποίο έχει τα μοσχάρια. Μόνο από το βοσκό. Διότι αυτό που γνωρίζω εγώ για τη Ζάκυνθο είναι ότι ήταν δύο οι βοσκοί που είχαν φύγει τα ζώα. Οι άνθρωποι κατευθείαν, σε συνεννόηση με τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και τις επιτροπές που είχαν στάθει τότε. Ήταν σε συνεργασία και κατάφερε να το. Βέβαια δεν το έλυσε ακριβώς 100%, μάλιστα, αλλά το περιόρισε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εδώ λοιπόν υπήρχε και υπάρχει το εξής τραγελαφό. Ότι έρχεται το Δήμος και λέει: ρε άνθρωπε, να σε βοηθήσουμε. Μπορούμε, έχουμε τον τρόπο, να σου δώσουμε και χρήματα. Βάλε και εσύ το χέρι σου να μαζέψουμε τα μοσχάρια να τελειώνει αυτό το θέμα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι αν δεν υπάρχει συνένεση από τον ίδιο, δυστυχώς δεν πρόκειται ποτέ να το λύσουμε το θέμα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το κρατάμε αυτό. Ξέρετε, περιμένουν τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής
και εδώ οι κάτοικοι που μας ακούν, γιατί δείχνουν μια περίοδο ανοχής. Όμως, όπως μου γράφουν εδώ πέρα, τα περιθώρια και αντοχές μας έχουν εξαντληθεί, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι καταστρέφονται και περιουσίες. Και μάλιστα έχει εκφραστεί και η Βούλης. Βέβαια, εσείς δεν εκπροσωπείτε τη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, ενώ είστε σε μια επιτροπή, ένα επιδροματικό μέρος και δεν το χρεώνεστε, να το βάλω σε εισαγωγικά. Είναι ένα θέμα όμως όπου περιμένει οι συμπολίτες μας. Θέλω λίγο να το ολοκληρώσουμε αυτό. Θέλω λίγο να πάμε στην απλή αναλογική. Η παράταξή σας, και έχει εκφραστεί και από τον κύριο Δρακονταϊδή, είναι υπέρμαχη της απλής αναλογικής. Από την άλλη όμως, τον προβληματισμό για το κατά πόσο θα λειτουργήσει η απλή αναλογική τον έχει εκφράσει ο κύριος Σολδάτος από την άλλη πλευρά, ο οποίος ένιωσε την ανάγκη στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαχωρίσει και να επεξηγήσει μάλλον την στήριξη που προσφέρει στον κύριο Καλό, αφήνοντας μάλιστα εχμές σε εισαγωγικά τώρα, λέγοντας ότι είναι οξύμορο. Εγώ που ήμουν ο αντίπαλός του πολιτικός, την δεύτερη Κυριακή, ενώ υπήρχαν συμφωνίες για στήριξη και ξεκάθαρη στήριξη από άλλες παρατάξεις, στηρίζω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλω να μου πείτε πώς εσείς ακτινογραφείτε την στάση της παράταξής σας στην πορεία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και ποιες είναι ενδεχομένως οι κόκκινες γραμμές, αν υπάρξουν. Μάλιστα. Κύριε Κουνιάκη, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν παράταξη και βγάλαμε και δελτίου τύπου που όλα αυτά τα είπαμε και είμαστε και η παράταξη που από την αρχή, χωρίς καν να υπάρχει συνεννόηση, χωρίς προηγούμενη επαφή του κυρίου Καλού με τον κύριο Δρακονταϊδή, είπαμε ότι στηρίζουμε την παράταξη του κυρίου Καλού. Ναι. Δίνοντας λοιπόν έτσι την ευκαιρία στον κύριο Καλό, αυτή τη στιγμή είναι ο καινούριος δήμαρχος στην περιοχή μας, στο νησί μας. Αυτό που είπατε όμως λίγο προηγουμένως, επιτρέψτε μου να το σχολιάσω, γιατί έχει κάποιο νόημα έτσι ένα σχολιασμό. Βέβαια, θα είναι προσωπική εκτίμηση, δεν τοποθετούμε θεσμικά. Όσον αφορά τον κύριο Σολδάτο, άκουσα τη συνέντευξη και τη διάβασα που έδωσε σε εσάς. Ναι. Καθώς επίσης να πω ότι τον κύριο Σολδάτο τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο, είναι έμπειρος, έχει γνώση. Όμως πραγματικά εμένα μου δημιουργεί κάποιες απορίες όλη αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, ο κύριος Σολδάτος, ένας έμπειρος πολιτικός, υπήρχε περίπτωση να μην κάνει τη συνεργασία πάνω σε προγραμματικά θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, τι πάει να πει βάζω ακριβώς πλάτη. Βάζω πλάτη όσον αφορά τι. Δίνω δημοτικούς συμβούλους να γίνουν αντιδήμαρχοι, συμμετέχουν σε επιτροπές. Και έχω έναν δήμαρχο που ακριβώς δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κινηθεί και ποιο θα είναι το αύριο των αποφάσεών του. Σίγουρα έχει γίνει συνεννόηση, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει συνεργασία, δεν είναι απλά στήριξη. Να σας διακόψω. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Είπε ότι δεν. Γιατί επειδή έγινε κριτική από μερίδες αντιπολίτευσης ότι δεν μίλησε πολύ, ο κ. Σολδάτος είπε ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν θα ευνηδιάσω ποτέ το Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός και αν διαφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως έχω τη δυνατότητα, γιατί νομίζω ότι δίνω τον κύριο Ζουριδάκη για πόσους μήνες είναι, αν συνεχιστεί η συνεργασία μας και εντάξει, λέει, δεν μας χωρίζουν και πολλά διαφορετικά πράγματα, δηλαδή δεν διαφωνούμε και σε πολλά. Το είπε. Ναι. Καλά, γενικά δεν έχουμε την πολυτέλεια των διαφωνιών σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Αλλά επειδή θα επιμείνω εγώ ότι ο κύριος Σολδάτος είναι έμπειρος πολιτικός, δεν υπάρχει περίπτωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, να μην έχει κάνει προγραμματική συμφωνία. Αυτό που λέτε εσείς ότι συμφωνήσαμε, για μένα είναι συνεργασία. Μάλιστα. Είναι συνεργασία με τον κύριο Καλό. Δεν είναι κακό, δεν είναι απαραίτητος κακό, είναι πάρα πολύ καλό. Και πόσο μάλλον εδώ φαίνεται και η ουσία της απλής αναλογικής. Η ουσία, το ότι διαφορετικές παρατάξεις μπορούν να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν. Και από τη στιγμή λοιπόν, επειδή μου κάνατε και την ερώτηση της απλής αναλογικής, το βλέπουμε στην πράξη ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η θέληση της συνεργασίας. Mm-hmm. Γιατί κληθήκαμε, ενώ ψηφίσαμε τελείως διαφορετικά, να βρεθούμε αντιμέτωποι με τον εκλογικό νόμο το οποίο ψηφίσαμε. Η δημοκρατικότητα της απλής αναλογικής, πέραν το ότι δεν αφέθηκε να κρυθεί, να δουλευτεί, να δούμε πώς θα πάει. Απαραίτητος δεν ήταν κακό να το δαιμονοποιήσουμε. Ήταν κακό, μάλλον, συγγνώμη, να το δαιμονοποιήσουμε από πρώτη στιγμή και να μας λάβει μια νομοθετική ρύθμιση μέσα στο καλοκαίρι για να δώσει την πλειοψηφία στον Δήμαρχο. Εδώ βλέπουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα πλήθος θεμάτων που ήρθε, οι λογικές φωνές και οι λογικές σκέψεις συμφωνήσανε με τα θέματα. Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Δηλαδή,
δεν υπήρχε κάποια κόντρα πλην κάποιων περιπτώσεων που έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων είναι μόνοι μας στα κάγκελα και φωνάζουν. Ασχολίαστο βέβαια. Αλλά το θέμα ότι η πλειοψηφία, δηλαδή και η παράταξη δικιά μας και του κ. Σορδάτου και του κ. Γαλλού με τη συνεργασία που έκανα με τον κ. Λιβιτσάνο, τα πράγματα πάνε σε μια λογική βάση και υπάρχει συμφωνία. Άρα αυτό δεν είναι η ουσία της επίσης αναλογικής. Γιατί έπρεπε να το αλλάξουμε. Και ήρθε αντιμέτωπο, συγγνώμη, αυτές οι νέες πλέον, τα νέα δεδομένα πλέον που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Διότι υπάρχει θέμα, πραγματικό θέμα κυβερνησιμότητας ενός Δήμου. Διότι όταν δίνει την πλειοψηφία σε έναν δήμαρχο που μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία, όπως ο κύριος Καλός, ας πούμε, δεν έχει στερεότυπα ατόμων. Ναι. Έχει θέμα. Όταν λέει τα 3/5 των επιτροπών είναι από την παράταξη του Δημάρχου, πού να τα βρει τα 3/5 ο Δημάρχος. Και έτσι αναγκάζονται λοιπόν οι Δημοτικοί Συμβούλοι του Δημάρχου, που είναι για τη Δήμαρχη και έχουν επιφορτισμένο φορτίο, να είναι και σε πλήθος επιτροπών. Μάλιστα. Πραγματικά έχει επιφορτιστεί πάρα πολύ το κάθε άτομο εκεί μέσα και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η διαφορετική ανάγνωση του κύριου Σολδάτου. Ο κύριος Σολδάτος λέει ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το νόμο. Απλά αυτή τη στιγμή ήμουν τελευταίος που απευθύνθηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλός, και για να κυβερνηθεί ο τόπος, δηλαδή για να πάμε τη Λευκάδα να βγει από το τέλμα των τελευταίων χρόνων, θέλω και το σχολείο σας πάνω σε αυτό, έδωσα τον κύριο Ζουριδάκη έναν εντεταλμένο σύμβουλο και εκ του νόμου Κάλαμο και Καστό που θα είχε τις αντιδημαρχίες αυτός που βγαίνει πρώτος. Θέλω να πω ότι δείχνει, σύμφωνα με το λεγόμενο του κύριο Σολδάτος, ότι κρατάει μια στάση ευθύνης. Αυτό θέλει να επικοινωνήσει προς τα έξω, ότι εγώ στηρίζω γιατί αγαπάω τον τόπο μου και θέλω να πάει μπροστά. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ναι. Βέβαια, κοιτάξτε, οι αναγνώσεις και τα νοήματα από μια συνέντευξη είναι κλειστένουν, ξέρετε. Και εννοείται, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Πολλές ερμηνείες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ μένω σε αυτό. Εγώ, το μόνο που έχω να πω για τον κύριο Σολδάτο είναι ότι δείχνει μια συνένεση σε ό,τι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το βλέπω να αντιδρά ή να. Δεν ξέρω. Το μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Προς το παρόν, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε, τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Σολδάτος, αν και δεν είναι ο κύριος Σολδάτος, το θέμα μας είναι γενικά ο Δήμαρχος. Πιστεύω αυτό το 1,5 χρόνο που λέει ότι έδωσε τον κύριο Ζουριδάκη, θα έχει και την πολυτέλεια του χρόνου να δει αν η συνεργασία αυτή και τελικά αυτή το δώσιμο που έδωσε, η προσφορά που έκανε στο Δήμο με τον κύριο Ζουριδάκη, αν ευδοκιμήσει και πάει καλά, μετά από εκεί πέρα θα φανεί πραγματικά αν υπάρχει συνεργασία ή υπάρχει απλά μια συνένεση. Μάλιστα. Προσπαθώ λίγο, γιατί και ο κύριος Ζωκοντεδής το είπε, να μου εξηγήσετε γιατί έχει σημασία για σας η προγραμματική σύγκληση για τη συνεργασία, που ήταν και προϋπόθεση για τη συνεργασία με τον κύριο Καλό. Δηλαδή, δεν πιστεύετε από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς, στα περισσότερα και η δική σας παράταξη θα στηρίζει, υποθέτω. Δηλαδή, τα απορρίμματα έχουν δρομολογηθεί και με προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής της προηγούμενης. Δηλαδή, ακολουθείτε μια μανιέρα που ετοιμάσατε κι εσείς και το έχει υπερασπιστεί και ο κ. Ζακονταϊδής. Από εκεί και πέρα, στα σημαντικά, ποια είναι η διαφορά? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Γλιγόρη. Δηλαδή, τι θα θωρακίσει μια προγραμματική σύγκληση? Σαφέστατα. Κύριε Κουνιάκη, να σας πω. Οι προγραμματικές συμφωνίες που γίνονται πριν την σύσταση της Δημοτικής Αρχής έχουν ως βάση να δούμε πάνω σε ποιο πρόγραμμα θα διοικηθεί ο Δήμος. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε κάποια δεδομένα. Πάνω σε αυτά, μερικά από αυτά ήταν κοινωνική πολιτική, ήταν η μη ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, του νερού, κάποια πράγματα τα οποία έχουμε παλέψει, τα έχουμε κερδίσει, έχουν έρθει στο Δήμο, είναι και εκτιμένα πλέον του Δήμου, του Δημοσίου και των πολιτών σε τελική ανάλυση. Μάλιστα. Εάν λοιπόν αυτό δεν υπήρχε, δεν είχαμε μια συνεννόηση, δεν είχαμε ένα μπούσουλα να δούμε ποιο είναι ο σκοπός του κ. Καλού, όσον αφορά τα σκουπίδια. Ναι, υπήρχε λοιπόν ο μπούσουλας και ξέραμε ότι εδώ θα δημιουργηθεί η ΜΟΠΑΚ, θα δημιουργηθεί το εργοστάσιο, τα σκουπίδια πλέον θα διαχειρίζονται από τη Λευκάδα, θα διαλογίζονται και θα πάρουν την πορεία τους. Το μετά, το αύριο, τι ακριβώς γίνεται? Εάν λοιπόν είχαμε μια πρόταση από τον κύριο Καλό ότι
Ναι, εντάξει. Προχωράμε πάνω σε αυτή τη βάση, σε αυτή τη λογική. Τα σκουπίδια έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Το νερό έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να μπουν ιδιώτες μέσα να δουλέψουν στους Δήμους με απευθείας, όχι απευθείας αναθέσεις, με αναθέσεις σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι τα σκουπίδια, ας πούμε. Τότε είχε ένας λόγος. Ναι, όπως πολύ σωστά σας είπα και στο πρώτο. Να, θα θέλω λίγο να κουνηθείτε, γιατί σας χάσαμε τώρα. Έχει κακή επικοινωνία η λήψη, αν χρειαστεί. Δεν ξέρω αν ακούτε. Σας ακούω. Ωραία. Σας ακούμε λίγο με τρέμουλο γι' αυτό. Λέτε λοιπόν ότι σε κάποια πράγματα ξεκάθαρα θέλετε ένα στίγμα. Θέλω να πω όμως για παράδειγμα, και το θυμάμαι αυτό, ότι αν υπάρχει μία έκτακτη ανάγκη στο νησί για τον καθαρισμό, νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει πει προεκλογικά ότι είναι αν χρειαστεί να στραφούμε για παράδειγμα σε μία ενίσχυση ιδιωτική στο να αντιμετωπίσουμε ένα οξυμένο πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, αυτό είναι απαραίτητα κακό. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί το έκανε. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας καλέσω, γιατί δεν έχουμε κακή ποιότητα, ναι. Κύριε Γλυγόρη. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να μας το διευκρινίσει και να μην κουράζουμε και εσάς, γιατί ξέρετε, παίρνουμε σε κινητό. Και αυτό σημαίνει ότι όταν μερικές φορές καλεί σε κινητό, δεν είναι σταθερή η γραμμή και υπάρχουν αυτές έτσι οι δυσκολίες στην επικοινωνία. Απλά πρέπει να εξυπηρετούμε πάντα και τον καλεσμένο μας, γιατί όταν το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, αναγκαζόμαστε πολλές φορές να τον βρίσκουμε όπου πραγματικά είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, κύριε Γλυγόρη, ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημά μου. Κοιτάξτε να δείτε, και η προηγούμενη δημοτική αρχή, του κ. Δρακοντάιδη, έπαιρνε ιδιώτες να συμβάλλουν στο καθάρισμα του Δήμου. Δεν είναι ότι εμείς δαιμονοποιούμε τους ιδιώτες. Μάλιστα. Την ιδιωτικοποίηση και τη διαχείριση από ιδιώτες, αυτό δαιμονοποιούμε. Δηλαδή, να πω πάρα πολύ απλά, το μοντέλο ΔΙΤ, το οποίο ήρθε ο Πρωθυπουργός στα Γιάννενα και στο οποίο θα απευθυνθούμε προφανώς, αν χρειαστεί και εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση, δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί για εσάς? Βεβαίως. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να το δούμε. Αυτό λέτε. Στην πραγματική του βάση. Κατάλαβα. Είστε σαφείς. Λέτε ότι εσείς δεν θέλετε να είναι εν λευκό, ότι ναι, μεν να συζητήσουμε, αλλά κάποια στιγμή να υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές, δηλαδή μέχρι πού. Γιατί πάντα έχετε στο πρόσημό σας τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε αν μείνατε ικανοποιημένος από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο και αν πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι η έκκληση του Προέδρου να μην υπάρχουν εντάσεις θα επαληθευθεί, ή πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι θα δημιουργούνται εντάσεις. Θέλω επίσης και ένα σχολιασμό. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Λίγδας, στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασε έτσι ένα προσωπικό παράπονο και υπήρξε και αντίδραση μερίδας αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι περίμενα κάποιοι να είναι μπροστά στα κοινά προβλήματα. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στην μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι ίσως αν δεν υπήρχε μια μετάδοση από το ραδιόφωνο, να μην ήταν τόσο υψηλή η τόνη. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Γλυγόρη? Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Φτάνω στο σημείο δηλαδή να πιστέψω ότι πολλά πράγματα που λέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι επί τούτου για δημιουργία εντυπώσεων και για να φτιάξουμε και ένα πολιτευτικό χαρακτήρα όχι από όλους, από μερίδα, από συγκεκριμένη παράταξη δηλαδή, ότι μόνο εμείς θα αντιπολιτευόμαστε. Δεν είναι στα πράγματα όμως. Εκεί πέρα λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο ναός των αποφάσεων. Αν οποιοδήποτε έρχεται και πραγματικά θέλει να δημιουργήσει θέμα, ένταση και εντυπώσεις, είναι το μόνο εύκολο. Να κάνεις αντιπολίτευση, γιατί αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Στην πολίτευση να υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά η αντιπολίτευση να έχει νόημα και ουσία. Τώρα το αν κολλιόμαστε, αν δεν υπάρχει μια αίτηση, μια δήλωση ή ένα χαρτί ή ένα έγγραφο μέσα στα θέματα τα οποία έρχονται προς συζήτηση. Αυτό δεν δηλώνει, ξέρετε, ότι υπάρχει ανεπάρκεια από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει παράληψη από τον ενδιαφερόμενο. Ναι. Διότι, ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Υπάρχει παράληψη από τον ενδιαφερόμενο. Διότι αν θέλεις, ας πούμε η δικιά μας παράταξη, όταν πήγαμε να συζητήσουμε τα θέματα, είχαμε σχεδόν το σύνολο των εγγράφων. Τώρα, αν έλειπε μία ΑΠΕ, δεν λέει κάτι. Το θέμα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και να κάνουμε εντύπωση και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, και να τεινάζουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο στον αέρα και θέματα τα οποία ήταν να συζητηθούν μέσα σε 2 ώρες, το κάναμε 7,5 ώρες εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι δεν είναι ούτε παραγωγικό, ούτε θα βγάλουμε και άκρη.
Δεν έχει βάση όμως μερικές φορές. Κάνω τώρα λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, ναι, ακούγονται κάποιες αιτιάσεις ότι δεν μπορεί και ένας δημοτικός σύμβουλος να λαμβάνει π.χ. μία εισήγηση μία ώρα πριν και να πρέπει να διαβάσει 80 σελίδες και να. Αν κάποια πράγματα δεν έχουν σωστά, να μην έχει και τις απορίες να τις εκφράσει. Δηλαδή, να λέει όλα ναι, για παράδειγμα. Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση. Αλλά κοιτάξτε, από τη συγκεκριμένη παράταξη, το οποίο ήρθαν οι αντιρρήσεις, ήταν περισσότερα δημοτικοί συμβούλοι και πριν. Τα ξέραν τις περιπτώσεις, τις γνωρίζανε. Διότι δεν είναι καινούριες προτάσεις του Δημάρχου, ήταν προτάσεις οι οποίες είχαν ξανασυζητηθεί πάλι σε δημοτικά συμβούλια και ήταν και απλά θέματα. Απλά θέματα. Ήταν παραλαβή κάποιων έργων. Δηλαδή, δεν χρειάζονταν τόσο μεγάλο ένταση, δηλαδή, όλο αυτό. Ούτε επίσης, και το χειρότερο, γιατί εκεί ξεφεύγουμε πλέον τώρα από τα πλαίσια της λογικής και περνάμε σε μια άλλη λογική. Μετά τα δημοτικά συμβούλια να σηκώνεται τόνι στα social και να υπάρχουν χαρακτηρισμοί σε ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση και για συνεργασία και να πάνε το λόγο παρακάτω. Ας πούμε, αυτά που διάβασα τις επόμενες μέρες μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πραγματικά ανησυχητικό. Για μένα πραγματικά είναι ανησυχητικό. Μάλιστα. Και για τη δημοκρατικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά για τη μελιγενέστερη. Δηλαδή, αν σε σοβαρά θέματα. Αύριο, μεθαύριο θα έρθει το νερό. Συγγνώμη, τα σκουπίδια. Μεθαύριο θα έρθει το νερό. Τι θα γίνει εκεί μέσα. Πού θα φτάσουμε οι τόνοι. Πού θα καταλήξουμε τελικά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το πνεύμα της απλής αναλογικής θα λειτουργήσει. Έτσι κι αλλιώς όλα δείχνουν ότι αλλάζει λίγο και ο τρόπος. Φεύγουμε και από αυτό το μοντέλο της απόλυτης πλειοψηφίας και ίσως βγαίνουν και στο προσκήνιο και οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, γιατί πλέον όλοι πρέπει να μιλάνε και όλοι πρέπει υπεύθυνα να αποφασίζουν, γιατί οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τον τόπο μας, κύριε Γλυγόρη. Να κρατήσουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη. Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμή ο Δήμαρχο καλείται να ουσιαστικά να διαχειριστεί ένα πλήθο έργων το οποίο το άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τα πράγματα θα βαδίσουν πολύ καλά. Όταν θα έρθουν τα σοβαρά θέματα, εκεί χρειάζεται η συνένεση και εκεί χρειάζεται η συνεννόηση και η συνεργασία. Μάλιστα. Γιατί το μέλλον θα είναι δύσκολο όσον αφορά τα μεγάλα θέματα που έρχονται. Κύριε Γλυγόρη, νομίζω ότι θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Prisma 91,6. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ πλέον. Καλό βράδυ.